θα δούμε, όπως είπα και πριν τις εκλογές, θα συστηθούμε με την κίνηση F. Την F κίνηση είναι ένας σχηματισμός τον οποίο ίδρυσε ο Πόλευ Μορφίδης, ένας από τους πολύ γνωστούς επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Κόκοματ. Και όχι μόνο Κόκοματ, αλλά και Κόκοματ βεβαίως. Είναι από τις πιο γνωστές. Και μια προσωπικότητα η οποία όποιον τον γνωρίζει εντυπωσιάζεται από την απλότητα και την ευφυΐα του. Και τον Λεωνίδα Καραΐσκο. Ο Λεωνίδας Καραΐσκος είναι πρόεδρος της κίνησης ΕΦ. Οι οποίοι την προηγούμενη φορά δεν κατάφεραν να φτάσουν στις εκλογές για τυπικούς λόγους. Τώρα είναι όλο το πεδίο μπροστά τους. Έχουν μια τελείως διαφορετική προσέγγιση για την πολιτική. Έχουν ένα τελείως διαφορετικό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η πολιτική και μια εντελώς εναλλακτική πρόταση, την οποία θα μας την περιγράψουν τώρα, αφού τους καλημερίσουμε. Τον κύριο Πόλευ Μορφίδη και τον κύριο Λεωνίδα Καραΐσκο. Καλημέρα και στους δυο σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Καραΐσκο, να ξεκινήσω από τον ιδρυτή, ο οποίος είναι και ο στάρ, αν δεν κάνω λάθος, της παρέας, τον Πόλευ Μορφίδη. Η ομάδα πάντα πρέπει να έχει ένα στάρ, έτσι. Ναι, προφανώς. Είναι ο Μέση εδώ τώρα, οπότε εντάξει, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Μέση. Εγώ πάντως όταν κοιτάζω ψηλά, δεν βλέπω το αστέρι, βλέπω τον ουρανό, τα αστέρια. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ είμαστε ομαδάρα. Πολλά αστέρια. Έχετε μια μεγάλη διαδρομή, έχεις Πολ, γιατί ξέρω ότι δεν σου αρέσει να σου μιλάνε και στον πληθυντικό. Έχεις μια μεγάλη διαδρομή στις επιχειρήσεις και απορώ εάν μετά από αυτή τη διαδρομή δεν έχεις πάθει ένα πολιτισμικό σοκ μπαίνοντας στο χώρο της πολιτικής, γιατί η ουσιώδης διαφορά είναι ότι στις επιχειρήσεις αυτό που λέμε το εννοούμε, ενώ στην πολιτική μάλλον δεν το εννοούμε. Όχι, εμείς κάνουμε το ίδιο που κάνουμε στην οικογένειά μας, που κάνουμε την επιχείρηση, το κάνουμε και εδώ. Και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, όχι μόνο το εννοούμε, αυτό που σκεφτόμαστε το κάνουμε πράξη. Δηλαδή, εδώ σε αυτό το χώρο που μιλάμε για τη θεωρία τη δικιά μας, που λέει ότι δεν είμαστε αριστεροί, δεν είμαστε δεξιοί, δεν πιστεύουμε σε ιδεολογίες και μας αρέσει να δημιουργούμε, να φτιάχνουμε την πίτα και μετά καθόμαστε να τη μοιράζουμε ωραία, τίμια. Λοιπόν, πώς την κάνουμε την πίτα? Έχουμε φτιάξει ένα ευτεχνείο. Αντί να έχει η ομάδα μας ένα καφενείο και να συζητάμε πολιτικά, έχουμε ένα ευτεχνείο δίπλα, όπου φτιάχνουμε τα παντελόνια μόνοι μας, όπου φτιάχνουμε τα παπούτσια που χωράμε, τα στυλό μας, τις καρδούλες μας, που είναι από τα καμένα της Εύβοιας. Θα κάνουμε 1.000.000 καρδούλες τέτοιες για να δώσουμε στους φίλους μας. Έχουμε ήδη φτάσει 450.000. Και κάθε μέρα φτιάχνουμε καμιά 3.000-4.000, οπότε όλα θα πάνε τέλεια. Τις φτιάχνετε, τα μέλη της κίνησης τις κάνουν, είναι χειροποίητες δηλαδή? Ναι. Και τα μέλη της κίνησης, δηλαδή παίρνουμε τον κορμό. Ναι. Ο κορμός, όπως φαντάζεσαι, ένα δέντρο. Έχεις πάει σε καμένα, έτσι δεν είναι? Έχω πάει, ναι. Έχω σβήσει και φωτιές. Ναι, δεν είναι τίποτα καμένο, είναι μαυρισμένο απ' έξω. Δεν καίγεται το κορμό. Ναι, δεν καίγεται τίποτα. Ναι. Δηλαδή, τα έχει δει μου και μόνο. Ναι. Οπότε λοιπόν είναι κρίμα, είναι μια περιουσία τεράστια για την Ελλάδα μας. Να, αυτό εδώ είναι το ένα καμένο. Ναι. Εδώ. Καμένο και μέσα είναι πεντακάθερο. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν είναι κρίμα εμείς να μην αξιοποιήσουμε μια τεράστια περιουσία που έχει η Ελλάδα και να ασχοληθούμε με κάτι το οποίο είναι εισαγόμενο. Δηλαδή αυτό θέμα κάνουμε. Ναι. Συγγνώμη, να σας ζητήσω μια μικρή χάρη. Επειδή βλέπουμε λίγο περίεργα την εικόνα, είναι εύκολο να σηκώσετε λίγο την κάμερά σας πιο πάνω, γιατί σας βλέπουμε μισούς. Αυτό. Α, ωραία, πολύ ωραία. Εκεί, μια χαρά. Τώρα κάναμε ζημιά. Τώρα θα δούμε λίγο πιο πάνω ξανά. Ωραία. Κάναμε και μια ξενάγηση στο χώρο, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε όλα μια χαρά. Να έρθετε εδώ για να διαπιστώσετε η διήσιό μας ότι αυτό που λέμε είναι πράξη. Πώς μαθαίνει το παιδί να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Δηλαδή λέμε ότι το βαμβάκι θα δημιουργήσει 150.000 θέσεις εργασίας που υπήρχαν, δηλαδή δεν είναι καμιά σπουδαίο πράγμα. Πώς θα το κάνουμε? Εδώ το μαθαίνουν τα παιδιά για να γίνουν ανεξάρτητοι, να μην περιμένουν επιδόματα και επιδοτήσεις, να είναι ελεύθεροι πολίτες, να δημιουργούν πλούτο. Εγώ συζήτησα με τη Θοδόρα του Γεωργούλα να κάνουμε αυτή τη συνάντηση σήμερα και την ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά της.
γιατί είμαι σίγουρος ότι είστε η πιο εναλλακτική πολιτική πρόταση που κατατίθεται σε αυτές τις εκλογές. Και όταν λέω εναλλακτική, δεν θέλω να πάει το μυαλό κανενός σε αυτά τα alternative κινήματα που είδαμε στο παρελθόν, τα οποία ήταν απόκοσμα και εξωκοσμικά. Είναι μια πραγματική πρόταση, η οποία ξεκινάει από αυτό που είπατε πριν, νομίζω, από την αποδοτικότητα και την ευκρίνεια μιας επιχειρηματικής προσπάθειας, η οποία μπορεί να γίνει και καθημερινότητα στην απλή ζωή. Το ερώτημα είναι αν η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να ανοίξει την αγκαλιά της, τα μάτια της, τα αυτιά της και να σπάσει αυτή την εικόνα που έχουμε όλοι μας για το τι είναι πολιτική και πώς λειτουργεί στη χώρα και να μπει σε άλλα μονοπάτια. Από ό,τι καταλάβατε, η ομάδα μας δεν έχει ούτε έναν πολιτικό. Είμαστε όλοι απλοί πολίτες από όλα τα μετερίζια, τα επαγγελματικά. Η ομάδα μας έχει εκπαιδευτικούς, έχει καθηγητές πανεπιστημίου, έχει ελεύθερους επιχειρηματίες, έχει ένα κουρέα, έχει αγρότες, μελισσοκόμους και όλοι φέρνουν εδώ τις εμπειρίες τους, τις καταθέτουν και όλοι μαζί φτιάχνουμε και το πρόγραμμά μας. Έτσι, γιατί για αυτό το πρόγραμμα έτσι, το ονομάζετε εσείς εναλλακτικό. Εγώ σας το λέω, είναι η τέχνη του εφικτού το πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Και έχουμε πολλές σημαίες. Δεν έχουμε δηλαδή σημαία μόνο, είναι κάτι μόνο διάστατο. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Στο fkinesikapios.gr μπορεί να δει. Εγώ μπήκα τα είδα, ναι. Για όλα τα θέματα. Ναι. Και κυρίως να πω ότι είναι η καθημερινότητά μας. Τώρα, εγώ μπήκα, ας πούμε, και είδα στη σελίδα σας ότι υπάρχουν πάρα πολλές δημοσιεύσεις οι οποίες προσπαθούν να εξηγήσουν, ας πούμε, πάρα πολλά πράγματα που είναι πράγματα της καθημερινότητας αλλά και πράγματα όχι της καθημερινότητας που μας επηρεάζουν άμεσα. Δηλαδή, είδαμε μια ανάρτηση, ας πούμε, για το τι σημαίνει το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Ξέρω ότι αυτό. Συγγνώμη. Ξέρω ότι αυτό. Εσείς μπορείτε να το δείτε γιατί προέρχεστε από το χώρο των επιχειρήσεων, αλλά εδώ. Όταν, Λεωνίδα, κάποιος είναι πρόεδρος ενός κόμματος που παίρνει μέρος στις εκλογές, είναι ενδυνάμει πρωθυπουργός. Πρέπει να σκεφτεί δηλαδή ότι αύριο το πρωί. Ωραίος πρωθυπουργός δεν θα ήταν. Εξαιρετικός. Καθαρός, τίμιος. Ναι. Γιατί. Εξαιρετικός. Έχει πάει στο Χάρβαρντ, αλλά δεν βγαίνουν πρωθυπουργοί μόνο από το Χάρβαρντ. Όχι. Ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς δεν βγαίνουν μόνο από το Χάρβαρντ. Και έχει και μια ωραία λέξη από πίσω του ευσυνείδητος. Ναι. Ναι, είναι όλα τα του F, ναι. οι σύνθετες λέξεις. Όταν λοιπόν πρέπει να είναι κανείς πρωθυπουργός ή είναι στο μυαλό του ότι μπορεί και να γίνει, δηλαδή μπορεί να τρελαθούν οι Έλληνες ή να μην τρελαθούν, να λογικευτούν αύριο το πρωί και να πάρει 40% με τον καινούργιο εκλογικό νόμο η κίνηση F. Μετά πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τους Τούρκους, πρέπει να δεις τι θα κάνεις με τη μεγάλη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, με την ανεργία, με όλα τα θέματα, ας πούμε, μπορεί με την παιδεία, με τις εξετάσεις, με μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί. Εγώ νομίζω ότι ένας πρωθυπουργός πρέπει την ίδια ώρα που είναι ηγέτης να μπορεί να είναι και άσημος. Την ίδια στιγμή. Δηλαδή να μπορεί να, και να είναι μπροστάρης και να εμπνέει, αλλά να έχει ανοιχτά τα μάτια, να κινείται μέσα στην κοινωνία, να αφουγκράζεται, έτσι, να παίρνει τα μηνύματα της κοινωνίας και να μπορεί αυτά να τα μετατρέψει από τον θόκο του σε πράξη και σε έργα. Mm-hmm. Εγώ από το κομμάτι της εκπαίδευσης, γιατί προέρχομαι από την εκπαίδευση, είμαι εκπαιδευτικός, θέλω μια μικρή επανάσταση ως μεγάλη να γίνει στην εκπαίδευση. Έτσι. Ο Πόλ από το κομμάτι της επιχειρηματικότητας έχει καταθέσει τεράστιες ιδέες πρωτοποριακές και το πρόγραμμά μας είναι όλο καινοτομία. Έτσι, και από, όπως είπα, ο καθένας μας έχει δώσει το μικρό του, το δικό του λιθαράκι να ονομαστεί το πρόγραμμά μας πολύ ιδιαίτερο και πολύ καινοτόμο. Mm-hmm. Ναι. Σταθώ λίγο πάνω σε αυτό. Ναι, ναι, θέλω ναι, ναι, να κάνω ναι. μια ερώτηση. Ακούω πολύ συχνά, Πολ, απευθύνομαι σε σένα, αλλά είναι κοινό το έτσι, ερώτημα και στο Λεωνίδα. Σε ακούω πολύ συχνά και σε προσέχομαι ενδιαφέρον έτσι, και σε παρακολουθώ με ενδιαφέρον. Λες αρκετές φορές τη λέξη φεραίικος. Είσαι φεραίικος, ένας άνθρωπος που θέλει να κουβαλάει το σπίτι του όλα τα υπάρχοντα πάνω του. Έτσι, ένα μικρό σαλιγκάρι, εγώ θα το χαρακτηρίσω. Όμως την ίδια ώρα η ελληνική κοινωνία κινδυνεύει ένα μεγάλο μέρος της, πολίτες, να χάσουν το πραγματικό του σπίτι. Και τα φέρνω αυτά τα δύο σε αντιδιαστολή και λέω πόσο εύκολο είναι να συνειδητοποιήσει
ο Έλληνας πολίτης τον τρόπο σκέψης του Πολ και του κάθε Πολ της ομάδας σας. Υπάρχει φόβος να μην σας καταλάβει ο κόσμος? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό θα το δούμε. Περάσουμε έκανες μια ερώτηση και είπες κάτι πολύ σοβαρό, κάτι που έχει βάρος, έσω βάρος στο σώμα μας, στο μυαλό μας, τα τουρκικά, τα ελληνοτουρκικά. Εγώ λοιπόν θα έκανα το εξής απλό. Θα πήγαινα στον Ερντογάν ή στον άνθρωπο ο οποίος διοικεί, κυβερνά την Τουρκία και θα του έλεγα μπαίνει στη όρη μου, ξέρω ποιος Τούρκης εταιρικών ΣΜΑΚ. Και θα του έλεγα λοιπόν θέλω να μάθω μαζί σου, να μιλήσω μαζί σου και θα έπαιζα ένα μονούλι, ένα 5x5. Μήπως γινόμασταν φίλοι. Και επειδή μπορεί πολλοί να πούν αφέλεια ο τύπος, δεν ξέρει τι του γίνεται, όλες τις ωραίες συνεργασίες, όλες οι ωραίες έχουν προκύψει από φιλίες. Δηλαδή τον παράγοντα φιλία με τον γείτονά σου που τον βλέπεις πριν βγει ο ήλιος καθημερινά, ειδικά από τα νησιά μας, τον έχουμε παρακάμψει και φωνάζουμε έναν καλό, δίκαιο, τρίτο, πολύ μακρινό που θέλει να μας πουλήσει όπλα για να μας προστατεύσει και του λέμε έλα νταΐ, έλα εδώ δίπλα μας γιατί ανήκουμε κάπου, δεν ανήκουμε πουθενά, είμαστε Έλληνες, δεν ανήκουμε πουθενά, είμαστε τίμοι, είμαστε σκληροί, είμαστε σπαρτιάτες, μολόν λαβέ. Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι χωρίς αυτά που αγοράζουμε, να είμαστε πανέτοιμοι στο μυαλό εάν συμβεί κάτι που δεν θα συμβεί. Αυτό δημιουργείται από άλλες δυνάμεις και όχι από τους Έλληνες και τους Τούρκους. Αν πας να ζήσεις στην Τουρκία που το έχω κάνει, έχω περάσει με το ποδήλατο όλη την Τουρκία, μου φέρθηκαν πολλές φορές, όχι μία, μου φέρθηκαν σαν να ήμουν στη Σπάρτη, στο χωριό μου. Με αγκάλιασα και τα λοιπά. Ναι, λέει ο λαός, αλλά η κυβέρνηση, αυτό ισχύει και από την άλλη μεριά. Και οι Τούρκοι λένε ναι, μεν ο λαός, οι Έλληνες, αλλά η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, αν φύγουμε από εκεί και σκεφτούμε ότι ένα F-35 κάνει 100 εκατομμύρια. Αν δώσεις 100 εκατομμύρια σε νεοφυείς εταιρείες, φαντάσου το εισόδημα των Ελλήνων πόσο θα ανέβει. Ένα από αυτά κοστίζει τόσο. Ας πάμε στην άλλη ερώτηση τώρα για το σπίτι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έβαλαν τον κόσμο να πάρει δάνεια, πολλά δάνεια, και αυτή τη στιγμή είναι εγκλωβισμένοι και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα πρέπει να έρθει ένα μέτρο, ένας άνθρωπος λογικός και να αφαιρέσει τα μηδενικά, γιατί είναι δικαίωμα του ιδιοκτήτη που έχει αγοράσει το σπίτι να δει πώς θα μείνει εκεί. Άρα οι τράπεζες λοιπόν που κάνουν ένα δόλιο παιχνίδι, δολιότατο, θα πρέπει να σκεφτούν τα υπερκέρδη να τα εξαλείψουν, να πάνε σε κάτι λογικό, τίμιο, προς τα κάτω και να πούν ρε παιδιά, μένει μέσα ο άνθρωπος. Θέλουμε να του το πάρουμε το σπίτι, να το κάνουμε τι? Αν δείτε τις περιουσίες των τραπεζών, θα θορυβηθεί το μυαλό σας. Θα πείτε, είναι δυνατόν? Τι θέλει να το κάνει, δίνοντάς το σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κοράκια να πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων, να τα κάνουν τι? Να τα ξαναπουλήσουν, να ασχολούνται με χρήμα μόνο. Άρα λοιπόν και αυτό που κάνουν, εάν το κάνουν με καλύτερο τρόπο, θα είναι και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού χαρούμενος και οι ίδιοι. Δηλαδή τι? Δεν μπορώ να σε πληρώσω ρε φίλε, είχα κάνει έναν υπολογισμό, μου βγήκαν αλλιώς, μου κόψανε, είχα κάνει σαν οικογενειάρχης έναν υπολογισμό και δεν βγαίνουν τα νούμερα. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Να με βάλεις στον τοίχο, να μου πάρεις το σπίτι ή να σκεφτείς λογικά και να πεις χρωστάω 100. Μήπως τα βρούμε κάπου πολύ πιο κάτω αντί να τα βρει ένα fund, περίεργη λέξη, FUND. Έτσι πρέπει ο Έλληνας, ο κακομοίρης στο σπίτι που παλεύει για το μεροκάματο να μάθει και την αγγλική λέξη. Άρα και εκεί λοιπόν έρχονται ξένοι να μας λύσουν τα προβλήματα. Τα προβλήματα θα λυθούν εδώ, μεταξύ ημών. Τα ενίκο μη ενδύμο. Δηλαδή γιατί κάθε φορά πρέπει να φωνάζουμε κάποιον αγγλομαθή, κάποιον που έρχεται από ένα άλλο κράτος προηγμένο να μας λύσει τα δικά μας τα θέματα. Εδώ μεταξύ μας πρέπει να τα λύσουμε και να καταλάβουν οι τράπεζες και οι ιδιοκτήτες ότι ρε εσύ φίλε θα βάλουμε πλάτη και οι δύο, άσε με να ζω στο σπιτάκι μου, να σου πληρώνω ένα ενίκιο εν πάση περιπτώσει, άμα θέλεις, αλλά μην με διώχνεις, μην το παίρνεις, γιατί η επιθετικότητα δημιουργεί επιθετικότητα. Πολύ επιχειρηματικά αυτό... θα το έκανες αυτό, το κάνεις? Δηλαδή έχεις ένα πελάτη, ας πούμε, του έχεις δώσει μια μεγάλη ποσότητα προϊόντων, σου λέει δεν μου βγήκαν όπως τα ήθελα. Ναι. Όλη μου τη ζωή αυτό κάνω. Όλη μου τη ζωή βοηθάω τους συνανθρώπους μου. Γιατί? Για να περνάω εγώ καλά. Για να είμαι 65
και να πέφτω να κάνω κάμψεις με παιδιά οι οποίοι καπνίζουν και να μην έχω χάσει ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχω χάσει στη ζωή μου σε κάμψεις από κανέναν καπνιστή και μέσω της εκπομπής σου προκαλώ οποιοδήποτε καπνιστή να έρθει να κάνουμε κάμψεις. Ο Λεωνίδας καπνίζει δίπλα σου. Όχι ρε Λεωνίδη. Τι απαγορεύεται. Ναι, δεν υπάρχει απαγορεύεται. Δεν υπάρχει λέξη απαγορεύεται. Υπάρχει, είναι σωστό να γίνεται. Άρα λοιπόν σκέψου γιατί νικάω στις κάμψεις. Γιατί πάω για ένα καλό σκοπό. Πάω δηλαδή να τον πείσεις να κόψει το τσιγάρο. Ακριβώς. Ναι. Οπότε το ίδιο ισχύει για τα σπίτια. Άμα πας για ένα καλό σκοπό, για ένα εύσκοπο, θα καθίσεις και θα μιλήσεις. Μα δεν πληρώνει καθόλου και υπάρχουν και μπαχτατζίδες. Γιατί όμως κάποιος που χρωστάει τέτοια 400 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία δεν χρωστάει τόσα? Παραπάνω. Το κόμμα. Το ναι, κόμμα. Ναι. Το για πέστε μου να τα ακούσω. Λίγο παραπάνω. 430 έχω φτάσει τώρα. Στο χιόνι γιατί γράφονται. Λοιπόν, γιατί εκεί λοιπόν δεν πάει μια τράπεζα ή ένα φαν να κάνει μια κατάσχεση και να το βγάλει έξω. Γιατί εκεί μιλάνε καλά αγγλικά, Πολ. Οπότε... Α, εντάξει, τώρα ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι πάντως που στην δικιά μου ματιά είναι βαθιά πολιτικό, αλλά μπορεί να μην ακούγεται έτσι. Το όνειρο ενός νέου επιχειρηματία είναι να πάει καλά, να βγάλει πολλά λεφτά και με τα λεφτά, ή όχι μόνο του επιχειρηματία, και αυτό που παίζει τζόκερ, ας πούμε, όταν έχει jackpot. Να έχω πολλά λεφτά, να έχω ωραία σπίτια, λιμουζίνες, αυτό, τούτο, εκείνο κτλ. Παλεύεις όλη τη ζωή κάποιος γι' αυτό και τελικά φτάνεις στο σημείο του Πόλου, ο οποίος παίρνει ένα ξύλινο ποδήλατο ξυπόλυτος και γυρνάει σε όλο τον κόσμο. Αυτό πραγματικά δηλαδή θέλω να μου το εξηγήσεις. Όχι, ο Πόλ δεν έφτασε όμως εκεί για να πάρει το ξύλινο ποδήλατο. Ήταν καβάλα σε ένα ποδήλατο ναι, από μικρό παιδί. Εντάξει. Είναι τρόπο ζωή. Κοίταξε, λέει τρέχω για να κυνηγάω ό,τι κυνηγάς, μεγάλα τα λεφτά. Ναι. Μήπως τα λεφτά είναι σαν τον ίσιο και όταν ο ήλιος είναι από πίσω σου, από πίσω και δεν κοιτάς τον ήλιο, δηλαδή την ενέργεια, τρέχεις και δεν το πιάνεις τον ίσιο σου ποτέ, αφού τον κυνηγάς. Μήπως να αλλάξεις και να γυρίσεις 180 μοίρες και να κοιτάξεις το φως. Εκείνα. Ναι, να τρέχεις το φως και να σε κυνηγάνε εκείνα. Για σκέψη το λίγο. Εμένα μου αρέσει. Είχα κάνει την ίδια ερώτηση κάποτε σε έναν άλλον επιχειρηματία μεγάλο, ο οποίος ξαναμπαίνει και αυτός στις εκλογές και μου είχε πει δεν είναι τα λεφτά. Είναι το power game. Είναι δηλαδή αυτό το παιχνίδι της ισχύως. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά ναι, δεν τα καταλαβαίνω. Το παιχνίδι της ισχύως. Έτσι μου το είχε πει, εγώ το μεταφράζω. Είναι το παιχνίδι της ισχύως. Θέλω να νιώθω πιο ισχυρός. Όσο περισσότερα λεφτά έχω, τόσο πιο ισχυρός νιώθει κανείς. Ναι, εγώ θέλω να νιώθω όπως νιώθει αυτός που με ακολουθεί. Ο ανάπηρος, ο δυστυχισμένος, ο φτωχός. Δεν θέλω να νιώθω ισχυρός. Γιατί τον ισχυρό δεν τον αγαπάει κανείς. Τον πλούσιο δεν τον αγαπάει κανείς. Πάντως, η μεγαλύτερη έρευνα στον κόσμο που έχει γίνει 75 χρόνια στο Χάρβαρντ δείχνει. Την ξέρω. Δεν είναι οι πιο πλούσιοι οι ευτυχισμένοι. Είναι στις σχέσεις. Ναι. Είναι στις αγκαλιές, είναι στις καλημέρες, είναι στην επικοινωνία. Είναι στο χαμόγελο, είναι να ανοίξεις μια πόρτα λίγο πιο γρήγορα από την να ανοίξεις ένας άλλος. Έτσι, οι επικοινωνίες σχέσεις. Γι' αυτό προσπαθούμε να χτίσουμε εδώ τις σχέσεις μας, μεταξύ μας, να είμαστε τόσο ισχυροί, ώστε αυτό να το μεταδώσουμε σε όλο τον κόσμο. Μεταφέρεται όμως, μήπως κινδυνεύει να ακούγεται ως ουτοπικό σε μια ελληνική έτσι, δυστοπία, σε μια ελληνική πραγματικότητα, η οποία είναι... Παρασυρώμαστε από τα προβλήματα και δεν έχουμε λίγο χρόνο να ακούσουμε και τέτοιες τοποθετήσεις. Αυτό για μένα είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Να σε ρωτήσω, αυτό που λες είναι οξύμορο εντελώς. Γιατί είμαστε 97% χριστιανοί στην Ελλάδα. Ρε. Ναι. Και πάμε κάθε Κυριακή και ακούμε μόνο αυτό. Αλλά δεν το ακούμε. Δηλαδή ο Χριστούλης, που τον αγαπάμε, που τον σκοτώσαμε εμείς οι παππούδες μας, χωρίς λόγο, εντάξει. Δεν έκανε τίποτα, λέει αγαπάτε αλλήλους. Εσείς τώρα κάνουμε και εμείς τώρα τη συνέντευξη. Να είστε εσείς οι συνέντευξιαζόμενοι. Εσείς στη γειτονιά σας, στην περιοχή, ποιον αγαπάτε. Αγαπάτε κάποιον ισχυρό ή αγαπάτε κάποιον αξιαγάπητο. Πες μου τίμια, ποιον αγαπάς. Ναι. Άρα λοιπόν... Εγώ ξέρω ότι ξεκινάω από το σπίτι κάθε πρωί να έρθω στο κανάλι... Και το υπολογίζω να ξεκινήσω 10 λεπτά νωρίτερα, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα συναντήσω 10 ανθρώπους στη γειτονιά, στους οποίους θα αφιερώσω 3-4 λεπτά στον καθένα να πούμε
δύο κουβέντες. Οπότε είσαι ξεκινάω λίγο. Ευτυχισμένος άνθρωπος, ρε φίλε. Μπράβο σου. Μπράβο. Ναι. Τώρα, Λεωνίδα, υπάρχει, ξέρεις, σοβαρός κίνδυνος να μπείτε στη Βουλή κάποια στιγμή. Αν όχι τώρα, ίσως στις επόμενες εκλογές. Κίνδυνος είναι. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος. Και φοβάμαι, γι' αυτό το λέω, ότι υπήρξαν πάρα πολλοί. Θα το πω για τις ανάγκες της συζήτησης, δεν είναι ακριβής ο όρος, αλλά για την οικονομία της συζήτησης, ρομαντικοί, οι οποίοι μπαίναν σε αυτή τη διαδικασία για να αλλάξουν τον κόσμο και στο τέλος τους έπαιρνε το ρέμα και τους έκανε χειρότερους από αυτούς που ήθελαν να αλλάξουν. Το ρέμα πάει για το ποτάμι. Όχι το ποτάμι μόνο, ναι. Αλλά ήταν το ποτάμι, ήταν μια τέτοια περίπτωση. Και γίνανε χειρότεροι από αυτούς που θέλανε να πάνε να αλλάξουν και να τους κάνουν καλύτερους. Αυτό που ρωτάω λοιπόν είναι τι σας κάνει εσάς, ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες που έχετε για να μείνετε έτσι όπως είστε, ακόμη και αν μπείτε σε αυτή την κρεατομηχανή. Εμείς αυτό που έχουμε αποφασίσει από την πρώτη μέρα που δώσαμε τα χέρια είναι ότι έχουμε μια ωραία σκυτάλη την οποία θα την πάμε κάπου. Έτσι, δεν ήρθαμε εδώ πέρα να μείνουμε για πάντα. Ήρθαμε να συσπυρώσουμε τον κόσμο. Ήρθαμε να φέρουμε νέους ανθρώπους, γιατί μιλάμε πολύ με νέα παιδιά. Ειδικά ο Πολ όταν βγαίνει έξω γίνεται χαμός. Ναι. Για που είναι και πλέον αναγνωρισμός. Είπαμε, είναι rockstar. Έχοντας από πριν την... θα το έλεγα και Σοφία ότι αυτό έχει μια ημερομηνία λήξης για μας, έτσι, από την ώρα ως αναλώσιμη, από την ώρα που ξεκινάμε μέχρι την ώρα που θα παραδώσουμε τη σκυτάλη, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε το καλύτερο, έτσι. Οπότε δεν πρόκειται να συμβεί, γιατί το έχουμε προαποφασίσει. Και κάτι άλλο βασικό. Μιλάμε με λέξεις οι οποίες αποθούν τον απλό άνθρωπο, τον κουρέα, τον μανάβη, τον μάγειρα, τον τζοπάνι. Ναι, λες μια λέξη εκεί, πρώτα απ' όλα δεν τρώω και κρέας, κρεατομηχανή. Και ακούει ο πιτσιρικάς τώρα και σου λέει, ρε φίλε, θα πάω εκεί μέσα και είναι, τι είναι αυτό. Λοιπόν, τι βόρβορο είναι αυτό. Για τη Βουλή το λέμε αυτό. Το πράγμα. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα σκοπό, να απομυθοποιήσουμε την Βουλή. Η Βουλή είναι εκπροσώπηση της κοινωνίας. Τώρα υπάρχουν μόνο δικηγόροι, γιατροί, και κανένας μηχανικός. Και κάτι δημοσιογράφοι επίσης. Και κανένας δημοσιογράφος. Η προηγούμενη σύνθεση της Βουλής, Πολ, οφείλω να σε ενημερώσω ότι η προηγούμενη σύνθεση της Βουλής δεν είχε έναν αγρότη ή γεωπόνο. Και μιλάμε για μια αγροτική περιοχή Θεσσαλίας στην οποία μιλάς. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γι' αυτό το είπα. Ναι. Πρέπει λοιπόν να γίνει υπουργός ένας άνθρωπος που ξέρει πώς φυτεύουν μαρούλια, να γίνει υπουργός αγροτικής ανάπτυξης ένας που έχει κρατήσει γκλίτσα. Γιατί να μην μπορεί αυτός, δηλαδή. Ο Κολοκοτρώνης δεν ήξερε να γράφει και να διαβάζει, αλλά μας απελευθέρωσε. Ένας από αυτούς που μας απελευθέρωσε ήταν ο Θόδωρος, δώρο Θεού. Γιατί λοιπόν έχουμε μυθοποιήσει ότι πρέπει να έχεις πάει στο Χάρβαρντ, πρέπει να ξέρεις, ενώ δεν έχεις κάνει τίποτα άλλο στη ζωή σου. Δεν έχεις κάνει τίποτα, δεν έχεις δημιουργήσει μία θέση εργασίας ποτέ. Δεν ξέρεις πώς πληρώνεις το ΙΚΑ, το ΤΕΔΕ, πώς γίνονται αυτά, τίποτα. Αλλά μου λες πώς να το κάνω. Εδώ είχαμε υπουργό εργασίας, ο οποίος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Τι λες τώρα. Ναι, αλλά αυτό πώς το δέχεται ο πιτσιρικάς. Εσείς λοιπόν έχετε ηθική υποχρέωση, οι δημοσιογράφοι, να μιλάτε με ευλογημένα λόγια για τη Βουλή. Ότι είναι ένας χώρος που πρέπει τα παιδιά να πάνε και να πούνε ακριβώς τον πόνο τους. Και να δημιουργήσουν, επειδή ξέρουν πώς να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, να πει ένας γεωργός, ένας γεωπόνος, και να πάει εκεί να ασχοληθεί και να πει, γιατί υπάρχει μεγάλος πλούτος στην πατρίδα μας. Να σου πω το εξής, που δεν το πιστεύει κανείς. Έφτασε μέχρι και τον Πρωθυπουργό, μέσω του Σταύρου του Μπένου, που του το είπα. Υπάρχουν 20 δις στα καμένα της Ελλάδος. Και όλοι με λιδωρούν όταν το λέω. Ναι, σου λέει, δεν ξέρει αυτός. Ξυλία, λοιπόν, ξυλία. Ναι. Την οποία εμείς ένα μικρό κομμάτι συμβολικό, έτσι το κάναμε πράξη. Το κάναμε πράξη. Μικρούλι, συμβολικό. Αλλά μπορείς να φτιάξεις τραπέζια, μπορεί να φτιάξεις τα πάντα. Και πολλές είναι οι αντιδράσεις που μου λέει, δεν έχουμε τις υποδομές. Μία λέξη ασαφής, όχι με συγκεκριμένο. Γιατί δεν ξέρει ο άλλος τι είναι υποδομές. Δηλαδή, παίρνεις το ξύλο, το κόβεις, μετά που το πας σε ένα πριστήριο που δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Γιατί έχει απαξιωθεί η εργασία στην Ελλάδα. Το πριστήριο είναι ένα πριονιστήριο. Ναι. Μπορείς να φτιάξεις ένα μηχάνημα στην Ελλάδα, σιγά τα αυγά δηλαδή.
και με 10 εκατομμύρια ευρώ max για όλη την Ελλάδα θα μπορούσαμε να φτάσουμε τα καμένα της Εύβοιας και να αποφέρουν πλούτο 20 δις. Γιατί σε κάθε στρέμμα, ο νοήτο, ένας άνθρωπος απλώς θα το καταλάβει, υπάρχουν μέσα σε ένα κομμάτι γης ενός στρέμματος, δεν υπάρχουν 50 δέντρα που κάηκαν. Ναι. Δεν κάνει κάθε δέντρο 200 ευρώ. Αν το κάψεις, αν το κάνεις καυσόξυλο, όχι να το κάνεις προϊόν, 2 ή 5, 10 είναι 10.000 ευρώ. Επί 2 εκατομμύρια στρέμματα, όχι στην Εύβοια, μόνο παντού, είναι 20 δις. Και κουδουνίζει τα αυτιά τώρα, λες, τι μου είπε τώρα αυτός. Βάλτα κάτω με αριθμούς, είναι απλά. Πήγαινε σε ένα δημοτικό σχολείο. Θα σου λύσουν τα παιδάκια. Είναι τόσο απλό, γι' αυτό δεν το κάνουμε. Γιατί με μία γραβάτα δεν μπορεί να το κάνεις αυτό και με ένα σακάκι και με λόγο να πηγαίνεις εκεί και να μιλάς. Θα τα βγάλω. Κάρτη και πήγαινε. Άλλη ιστορία, ο λαιμοδέτης. Ο λαιμοδέτης. Γιατί η γραβάτα είναι ξένη λέξη, έτσι δεν είναι. Τώρα να σου πω την αλήθεια. Εγώ τον φόρεσα τον λαιμοδέτη για εσάς σήμερα, αλλιώς δεν θα φορούσα. Για μένα. Ναι, δεν ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Λέω, κάτσε μη μου βγει ο Μορφίδης. Κάτσε μη μου βγει ο Μορφίδης με καμιά γραβάτα και δεν ξέρω τι να κάνω. Ναι, φίλε. Όχι, αλλά μας έχουν επιβάλει πράγματα αυτοί οι οποίοι μας φροντίζουν για την ασφάλειά μας, για την υγεία μας, για τα πάντα, έτσι. Μας έχουν επιβάλει, δηλαδή τώρα θα φοράσει και κάτι μαύρα παπούτσια με κάτι τρύπες από πάνω, ενώ έχει 35 βαθμούς σε λίγο, 40. Και πρέπει να κυκλοφορώ με παπούτσια που τα φοράνε στην Αγγλία, δεν ξέρω πού, στην Αμερική, στη Βόρεια Ευρώπη και έχουν τρυπούλες από πάνω. Τα έχεις δει κάτι για να έχεις το ξέρω, ναι. Πρέπει να έχεις γραβατούλα για να φοράς παπούτσια με τρυπούλες, συγκεκριμένες τρυπούλες. Αντί να φορέσουν τα σανδάλια που είναι ελληνικά, που παράγουν εδώ. Τα παπούτσια του Θείου Νόντα που έλεγε ο Πουλικάκος, αυτά δεν λες. Τι λες. Τα παπούτσια του Θείου Νόντα που έλεγε ο Πολυκάκος, λέω. Αυτά δεν λες. Ναι. Αυτά δεν τα ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί πήγαμε σανδάλια, έτσι, που είναι το πιο λογικό να πας όταν κάνει ζέστη και πηγές μου. Και έγινε είδηση, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Το απλό, έτσι, το απλό, το φυσιολογικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Άκου τώρα, άμα θέλεις να κάνεις κάτι καλό για τα παιδιά, για την νεολαία, το καταλάβουν, έλα εδώ να δεις πού είμαστε, έτσι. Θέλεις να σας πάω δίπλα, προλαβαίνουμε να το δείξουμε λίγο. Δεν προλαβαίνουμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και δεν είμαστε και προετοιμασμένοι να το κάνουμε αυτό. Θα το κάνουμε όμως την επόμενη φορά γιατί θα δώσουμε ραντεβού να ξανασυναντηθούμε. Εμένα μου άρεσε πολύ η κουβέντα σήμερα. Να δεις πώς γίνεται αυτό, να απομυθοποιήσει ο πιτσιρικάς τη δυσκολία του εγχειρήματος. Τίποτα δεν είναι. Έτσι. Μπορεί ένας πιτσιρικάς με χωρίς χρήματα να το κάνει. Καλούμε λοιπόν όλα τα παιδιά, όλους τους νέους να έρθουν από εδώ, να φτιάξουν μόνοι τους, να παράξουν μόνοι τους, να δουν την αξία της παραγωγής και γιατί όχι αυτό να το κάνω και μια δουλειά. Κίνηση F. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς. Πόλευ Μορφίδη, Λεωνίδα Καραΐσκο. Καλή επιτυχία σε αυτό που πάτε να κάνετε, σε ό,τι πάτε να κάνετε δηλαδή. Και εγώ υπόσχομαι ότι και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Είναι κανονισμένο όλα από το Θεούλη. Δεν αλλάζουν απάνω. Βλέπει. Okay. Οπότε... Ωραία. Εγώ πάντως υπόσχομαι ότι είτε και πριν τις εκλογές, αλλά και σίγουρα μετά τις εκλογές θα ξανασυναντηθούμε. Και χωρίς σακάκια. Και να βγάλω και εγώ τα σακάκια, να έρθουμε με τα μαγιό. Εν πάση περιπτώσει και με σανδάλια. Για να μπορείς να σηκώσεις τα χέρια και να πανηγυρίσεις με το σακάκι, δεν μπορείς. Θα πνιγείς. Θα πνιγείς, ναι. Λοιπόν, καλημέρα και στους δυο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Γεια. Διαφημιστικό διάλειμμα ή κλείνουμε, Δημήτρη. Διάλειμμα. Πάμε.